Για να δείτε περισσότερα από 250 επεισόδια Άκατα Μάκατα, μπείτε τώρα στο Zouzounia TV+. Άκατα Μάκατα σου κουτουπέ, αβε φαβε δόμινε. Άκατα Μάκατα σου κουτουπέ, αβε φαβε πιέ. Λυκούργο, Λυκούργο είσαι εδώ. Σέρλοκ Λυκούργος, Ακαντού. Πόσες φορές θα το πούμε? Βρίσκομαι σε ειδική αποστολή. Ξέρω. Να λύσεις το μυστήριο του χαμένου βρωμερού παπουτσιού Πάρτου. Βεβαίως, Ακαντού. Μόνο που τώρα έχουν προσθεθεί νέα στοιχεία στην υπόθεση. Πρόκειται για το μυστήριο του χαμένου Ρίνγκο. Part 1. Αυτός δεν έχει ξαναχαθεί. Και να σου πω, γιατί ντύθηκες σαν μπρόσκοπος? Τι είναι όλα αυτά? Αυτά. Τα επαγγελματικά μου σύνεργα. Φακός. Μήπως έχει χαθεί σε καμιά σπηλιά? Σκηνή. Μήπως έχει χαθεί σε καμιά χαράδρα? Φτιάρι. Μήπως έχει χαθεί σε καμιά αμοθίελα? Για χιονοστιβάδα δεν έχεις κάτι? Πω, σωστά. Ακαντού, θα χρειαστώ επιγόντως ένα έλκυθρο με 6 χιονόσκυλα ή ταράνδους. Πάρε τηλέφωνο τον Άι Βασίλη τώρα! Λυκούργο, πλάκα σου κάνω. Είμαι σίγουρη πως ο Ρίνγκο δεν έχει χαθεί ούτε σε αμοθίελα, ούτε σε χιονοστιβάδα. Γιατί πολύ απλά δεν ζούμε ούτε στην έρημο Σαχάρα, ούτε στις Άλπεις. Έλα, πάμε γρήγορα στο ζουζούνο χωριό να βρούμε τα υπόλοιπα ζουζούνια και να δούμε τι στοιχεία μπορούμε να ανακαλύψουμε. Είπες στοιχεία? Η ειδικότης μου. Ακαντού, θα δεις πως οι δύο υποθέσεις συνδέονται και πως ο Σέρλοκ Λυκούργος θα βρει πρώτος τη λύση στο μυστήριο του χαμένου Ρίνγκο βρωμέρο παπουτσιού. Γεια σου, Μπέτι! Έχουμε κανένα καινούριο στοιχείο? Δυστυχώς όχι, παιδιά. Έχουμε βάλει αφήσεις σε όλο το ζουζούνο χωριό, αλλά κανείς δεν έχει δει το Ρίνγκο εδώ και 3 μέρες. 3 μέρες? Και ποιος τον είδε τελευταία φορά? Η Μπίμπι. Μάλλον γι' αυτό το έχει πάρει πιο άσχημα από όλους. Δηλαδή? Για δείτε. Μάλιστα, κατάλαβα. Ναι, έχει σοβαρό πρόβλημα με τα κρεατάκια στη μύτη. Πρέπει να κάνει εγχείρηση. Κροκοδίλια δάκρυα, είναι προφανές. Μπέτι, οδήγησε με αμέσως στην Μπίμπι. Είμαι σίγουρος πως η Μπίμπι βρίσκεται πίσω από το μυστήριο του χαμένου Ρίνγκο βρωμέρο παπουτσιού. Μπαλίτσα. Είχε πάρει μερικά κιλάκια τελευταία, αλλά όχι και μπαλίτσα. Τι κάνεις εκεί, Μπίμπι? Προσπαθείς να μας ρίξεις τάχτη στα μάτια? Εγώ! Για ποιο λόγο? Δεν βλέπετε πόσο έχω στεναχωρηθεί? Μπίμπι μου, μήπως είσαι λιγάκι υπερβολική? Λίγες μέρες έχει χαθεί μόνο ο Ρίνγκο. Δεν πάει να πει ότι έχει πάθει κάτι κακό. Σας λέω, ο Ρίνγκο δεν ήταν καλά τελευταία. Στο τελευταίο story που ανέβασε, έλεγε κάτι αλαβουρνέζικα. Ανέβασε story? Πότε? Hashtag Ρίνγκο, hashtag δηλαδή εγώ, hashtag έρχεται σύντομα, hashtag βρωμερό παπούτσι, hashtag η λύση για όλα. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Βρωμερό παπούτσι? Έγραψε βρωμερό παπούτσι? Μπέτι! Οδήγησε με αμέσως στο σπίτι του Ρίνγκο. Είμαι σίγουρος ότι ο Ρίνγκο βρίσκεται πίσω από το μυστήριο του χαμένου Ρίνγκο βρωμερό παπουτσιού. Αχα, Λυκούργο. Το σπίτι του Ρίνγκο είναι ακριβώς όπως το άφησε. Δεν λείπει απολύτως τίποτα. Λείπει! Το πιο σημαντικό πράγμα! Ο Ρίνγκο! Μισό λεπτό, παιδιά. Από πότε ο Ρίνγκο ασχολείται με τη χημεία? Κοιτάξτε το σπίτι του. Μοιάζει με εργαστήριο. Αχα! Ελπίζω να προσπαθούσε να μου φτιάξει ένα καινούριο αριστερό παπούτσι. Παιδιά, βλέπετε αυτό που βλέπω? Ναι, το σκανδάρι της ζωής μου! Τελικά, τσάμπα έφτιαξα το τζαμανάγαλμα. Ακαντού, το παπούτσι μου δεν είναι αυτό? Μάλλον, αλλά δεν καταλαβαίνω. Ρίαμος στην αρωματοβιομηχανία, κυρίες και κύριοι! Ο Ρίνγκο το σκαθάρι εφήβρε τη λύση για όλες τις οσμές. Θα είναι αυτή! Το βρωμερό παπούτσι του Λυκούργου! Α, το παπούτσι μου είναι θρίαμβος! Ναι, θρίαμβος βρώμας. Ο διακεκριμένος επιστήμονας Ρίνγκο ανακάλυψε πως δίπλα σε αυτό το βρωμερό παπούτσι όλες οι υπόλοιπες οσμές εξουδετερώνονται! Καμένο γάλα, έρτε! Το βρωμερό παπούτσι! Βραστό κουνουπίδι! Έρθε! Το βρωμερό παπούτσι! Τα κακάκια της φούφης, της τόπης και της φούφου! Έρθε! Το βρωμερό παπούτσι! Και για το βρωμερό παπούτσι, φέρτε ένα μανταλάκι! Οι μεγαλύτεροι κολοσσοί της παγκόσμιας αγοράς δίνουν μάχη για να αποκτήσουν την πατέντα αυτού του καταπληκτικού προϊόντος. Στόχος τους, μες στον επόμενο χρόνο να κατασκευαστούν εκατομμύρια βρωμερά παπούτσια του Λυκούργου. Εγώ μπορώ να συνεισφέρω με ένα δεξί βρωμερό παπούτσι νούμερο 43 και ένα αριστερό βατραγοπέδιλο one side. Είμαι ο Μίμης Πινακουλάκης και ανυπομονώ κι εγώ να αποκτήσω το δικό μου βρωμερό παπούτσι του Λυκούργου. Εντάξει, με λίγη δουλίτσα και βρώμικες κάλτσες μπορείς να φτιάξεις το δικό σου, Μίμη. Α, ναι! Ορίστε που βρίσκεται ο Ρίνγκο, παιδιά. Εξηγεί την ιδέα του στους κατασκευαστές. Ποια ιδέα του? Το παπούτσι που μου έκλεψε εννοείς? Ο Ρίνγκο δεν σου έκλεψε τίποτα. Ξεχνάς το διαγωνισμό που είχατε κάνει στο κουτσό? Θα δεις, Ρίνγκο, θα φτάσω σπίτι μου κάνοντας κουτσό και για να σου το αποδείξω, βγάζω και το παπούτσι μου! Γεια σου, Μπέτι. Πιφ! Χαλασμένο τυρί και βρεγμένο σκύλος. Γεια σου, Μίμη. Κέικ βανίλιας με κομματάκια σοκολάτας. Γιάμι! Χοπ! 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 Έφτασα! Ρίνγκο, κέρδισα! Πάω τώρα σπίτι μου να ρίξω ένα λιπνάκο. Κάτι ξέχασα όμως εγώ. Κάτι ξέχασα. συγγνώμη. Πώς είναι δυνατόν να ξέχασε το παπούτσι στο σπίτι του Ρίγκο για τόσες μέρες? Λεπτομέρειες, Ακαντού. Το θέμα είναι πως λύθηκε το μυστήριο του χαμένου Ρίγκο βρωμέρο παπουτσιού. Και τι θα κάνεις μέχρι να επιστρέψει ο Ρίγκο? Θα κυκλοφορείς με το βατραχοπέδιλο? Αμέ, γιατί, μια χαρά, το συνήθισα. Μη σας πω ότι σας πάω και ένα διαγωνισμό. Κουτσό! Κάπως έτσι ξεκινά το μυστήριο του τραυματισμένου Λυκούργου. Για να δείτε περισσότερα από 250 επεισόδια ΑΚΑΤΑ ΜΑΚΑΤΑ, μπείτε τώρα στο Zouzounia TV+.